κλέψουμε να ξεχωστεί ότι το ΝΑΤΟ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 25 χρόνια με τη φωτιά και τον θάνατο διέλυσαν ένα κυρίαρχο κράτος εδώ στα Βαλκάνια, τη Γιουγκοσλαβία. Το ΝΑΤΟ μαζί με την ελληνική αστική τάξη και τις Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν στην πατρίδα μας τη μαύρη χούντα των συνταγματαρχών, την επτάχρονη δικτατορία. Το ΝΑΤΟ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία και τη χούντα των Αθηνών οργάνωσαν το προδοτικό πραξικόπημα στην Κύπρο, που παραμένει 50 χρόνια διαιρεμένη και κατεχόμενη από την Τουρκία. Το ΝΑΤΟ μαζί με τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια και την καπιταλιστική Ρωσία από την άλλη διεξάγουν πάνω από 2 χρόνια έναν υπερελιστικό πόλεμο στην Ευρώπη επί ουκρανικού εδάφους. Το ΝΑΤΟ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν με όλα τα μέσα το κράτος δολοφόνο Ισραήλ για να σφαγιάζει δεκαετίες τώρα τον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ. Τα χέρια του είναι βουτυγμένα στο αίμα, αδέρφια μας Παλαιστίνη, τη στιγμή που τα ευρωατλαντικά μονοπόλια, οι πολιτικοί και στρατιωτικοί τους εκπρόσωποι γιορτάζουν στην Ουάσιγκτον τα 75 χρόνια του ΝΑΤΟ, της φωνικότερης στρατιωτικής μηχανής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι λαοί στην περιοχή μας, οι λαοί της Ουκρανίας και της Ρωσίας, της Παλαιστίνης, της Μέσης Ανατολής, στην Αφρική, στον Κάφκασο, σε δεκάδες άλλα σημεία του πλανήτη γλύφουν τις βαθιές πληγές τους, μετρούν τους νεκρούς και τα θύματα τους. Πληγές που ανοίγουν οι ιμπεριαλιστές με κύριο εργαλείο τους το ΝΑΤΟ αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις άλλες ιμπεριαλιστικές ενώσεις που διαμορφώνονται. 75 χρόνια με αμέτρητους πολέμους, επεμβάσεις και πραξικοπήματα. 75 χρόνια ποτισμένα με το αίμα και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. 75 χρόνια το ΝΑΤΟ είναι η σιδερένια φτέρνα των ευρωατλαντικών μονοπωλίων για την επιβολή των άνομων συμφερόντων τους, για τη μεγαλύτερη καταλύστευση των λαών. Δεν ξεχνάμε και δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστούν τα βάρβαρα εγκλήματα του ΝΑΤΟ, γιατί σήμερα είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να τα ξεχάσουν. Εμείς θα συνεχίσουμε ακλόνητα και αταλάντευτα να φωνάζουμε το σύνθημα «ΝΑΤΟ σημαίνει χούντες και πολέμοι». Συναγωνιστές και φίλοι, στην φετινή σύνοδο του ΝΑΤΟ που λήγει σήμερα πάρθηκαν αποφάσεις φωτιά που θα είναι ακόμη πιο επικίνδυνες, ακόμη φωνικότερες για τους λαούς. Οι αποφάσεις αυτές τροφοδοτούν και κλιμακώνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, δίνουν μεγαλύτερη στήριξη στο Ισραήλ για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, εξαπλώνουν τη φωτιά και σε άλλες χώρες στην περιοχή, στο Λίβανο, στη Συρία, στην Ιεμένη, επεκτείνουν τη δράση της λυκοσυμμαχίας σε ολόκληρο τον πλανήτη, ιδιαίτερα στην Ασία και στον Ινδοειρηνικό, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση και με την Κίνα. Σε εκατοντάδες μαζικές διαδηλώσεις, λαός και νεολαία διατρανώνουν την αντίθεσή τους και απαιτούν απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Να σταματήσει να κλείσουν όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και τα στρατηγεία στην Ελλάδα. Να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας στην επιχείρηση ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιστρέψει η φρεγάτα ψαρά από την Ερυθρά Θάλασσα. Όλες οι άλλες στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό. Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με το λαό κυρίαρχο στον τόπο του.
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη καλεί το λαό να καταδικάσει μαζικά και οργανωμένα την επικίνδυνη πολιτική της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση συντάσσεται απόλυτα με το εγκληματικό καθεστώς Νετανιάχου και με το κάλπικο και υποκριτικό επιχείρημα της δίθεν αυτονομίας που δίνει πολιτική και στρατιωτική κάλυψη. Μαζί της πλήρως στοιχισμένα είναι τα άλλα κόμματα και κομματίδια του ευρωατλαντικού τόξου. Ο λαός μας όμως, και πάλι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, κόντρα σε όλους αυτούς, στέκεται στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού. Η σημερινή μας διαμαρτυρία και καταδίκη του ΝΑΤΟ είναι ταυτόχρονα και εκδήλωση αλληλεγγύης, στήριξης και συμπαράστασης του δίκαιου αγώνα του. Απαιτούμε να σταματήσει άμεσα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, να δημιουργηθεί άμεσα πραγματικό και βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος στα όρια του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει άμεσα την ομόφωνη απόφαση της Βουλής για την πλήρη αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.